Στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, η οποία είχε ακυρώσει την πρώτη απόφαση του Δήμου Ηρακλείου, περνά ξανά το θέμα των δημοτικών τελών μετά την υπερψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο νέας βελτιωμένης πρότασης των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, που κρατά σε πολύ χαμηλά επίπεδα τις προβλεπόμενες αυξήσεις για το 2022. Ο Μπάμπης Αβίδης έχει το ρεπορτάζ και είναι κοντά μου για να δούμε περισσότερα αναφορικά με μια υπόθεση την οποία τη βλέπουμε και την ξαναβλέπουμε μπροστά μας. Καλησπέρα, Κατερίνα. Έχει γίνει λίγο σύριαλ η συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά το σίγουρο είναι ότι απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο, διότι εν μέσω έξαρσης πανδημίας, με τα περιοριστικά μέτρα και κυρίως με την ενεργειακή κρίση που τα παρακολουθήσαμε, σίγουρα όλους ενδιαφέρει τι θα πληρώνουμε για το 2022 σε επίπεδο δημοτικών τελών. Λοιπόν, είναι ανοιχτό ακόμα το θέμα. Ως γνωστόν, Κατερίνα, πριν από λίγο καιρό το Δημοτικό Συμβούλιο είχε υπερψηφίσει κοινή αντιπρόταση της αντιπολίτευσης 5 παρατάξεων, η οποία προέβλεπε πολύ περιορισμένες, πολύ μικρές αυξήσεις στα δημοτικά τέλη της νέας χρονιάς του 2022, συγκριτικά με την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, η οποία προέβλεπε πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ωστόσο, προσέκουσε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, η οποία την ακύρωσε. Και τώρα έχουμε τη ρελάνση ουσιαστικά της αντιπολίτευσης. Συνεδρίασε εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή επέμεινε στη δική της εισήγηση. Η αντιπολίτευση κατέθεσε νέα βελτιωμένη αντιπρόταση, η Κατερίνα. Ουσιαστικά, όπως είπαν και οι επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, είναι μια τεκμηριωμένη πρόταση η οποία εισάκουσε, αν θέλει, υιοθέτησε τις παρατηρήσεις από αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης. Αυτό είπαν από την αντιπολίτευση. Η πλευρά της Δημοτικής Αρχής εξέφρασε ανησυχία. Δεδομένου ωστόσο, εδώ υπάρχει και αναγκάθι, Κατερίνα, ότι η πρόταση που υπερψηφίστηκε η νέα βελτιωμένη στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν συνοδεύεται από θετική εισήγηση των οικονομικών υπηρεσιών και αυτό είναι ένα θέμα. Σε κάθε περίπτωση, τον τελικό λόγο, η μπάλα όντως είναι πλέον στα πόδια της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης. Θα ελέγξει τη νέα απόφαση και καλείται είτε να την εγκρίνει είτε να την ακυρώσει. Αν πάντως ακυρώσει και τη νέα αυτή απόφαση, μιλάμε ότι ένα ατελείωτο γαϊτανάκι, ένα σύριαλ με ατελείωτα επεισόδια, γιατί θα έχουμε ξανά συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο Ηρακλείου, ξανά απόφαση. Και νομίζω θα πάει πάρα πολύ μακριά αυτή η βαλίτσα. Όλα αυτά τη στιγμή που οι ιδιοκτήτες ακινήτων του νομού Ηρακλείου ζητούν μια μείωση περίπου 20% ή τουλάχιστον μάλλον 20% για να το θέσω πιο σωστά στα δημοτικά τέλη της νέας χρονιάς. Έτσι ακριβώς είναι. Η διοίκηση του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ακινήτων νομού Ηρακλείου έστειλε επιστολή στον Δήμαρχο Ηρακλείου, στη Δημοτική Αρχή και βεβαίως σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Όντως θέτει θέμα έτοιμα να μειωθούν κατά 20% τα δημοτικά τέλη της νέας χρονιάς. Δεν είναι μεγάλη. Νομίζω μπορούμε να διαβάσουμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, Κατερίνα. Αναφέρει λοιπόν ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ακινήτων απευθυνόμενος στο Δήμο Ηρακλείου. Όπως γνωρίζετε, από 1η Ιανουαρίου του 2022 αυξήθηκαν σημαντικά κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Σε ορισμένες μάλιστα περιοχές του Δήμου Ηρακλείου που συνέλκαν, ωστόσο η αύξηση φτάνει το 35%. Οι αυξήσεις αυτές επηρεάζουν 30 ειδών διαφορετικούς φόρους που σχετίζονται και με τα δημοτικά τέλη. Εν όψη λοιπόν της γενικότερης αύξησης του κόστου ζωής, άνοδο πληθωρισμού υπέρμετρη αυξήση των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος πετρελαίου, θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη η μείωση των δημοτικών τελών και τελών καθαριότητας κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%. Αυτό ζητάει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ακινήτων. Βέβαια, όπως είδαμε, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, διότι σε κάθε περίπτωση θα έχουμε έστω λίγο μικρές αυξήσεις στα νέα δημοτικά τέλη. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μπάμπη.